Κύριε Μηταράκη, θα σας δώσω τον λόγο. Υπάρχουν, ακούστε, κατά τον κανονισμό προηγούνται οι υπουργοί, οι πρόεδροι κοινοβουλευτικών ομάδων και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Επειδή ανέκυψε προσωπικό σε χρόνο κατά τον οποίο δεν ήμουν στην αίθουσα, επιφυλάχθηκα να σας δώσω το λόγο και θα σας δώσω το λόγο. Σας δίνω το λόγο μου και πραγματικά έχετε δει, θα σας δώσω το λόγο. Το λόγο έχει ο Υπουργός Επικρατείας, κύριος Φλαμπουράρης. Κύριε Υπουργέ, θα σας βάλω 10 λεπτά προκειμένου να κάνετε μία προσπάθεια αυτοπεριορισμού. Πολύ ευχαρίστω για να μιλήσουν και άλλοι συνάδελφοι. Κυρίες και κύριοι, δύο κουβέντες για τις αρμοδιότητες. Ίσως σας επαναφέρω σε μία διαφορετική θέση, αλλά είμαι υποχρεωμένος να αναφερθώ στις αρμοδιότητες που έχει το άρτηση σταθέν Υπουργείο παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου. Μέχρι τώρα υπήρχε μία γενική γραμματεία, όπου αναφέρθηκε χτες ο Υφυπουργός, ο Τέλες Κουίκ, και κυρίως θέλω να σας πω ότι το περιεχόμενο και η δουλειά αυτής της γραμματείας δεν ήταν, παρότι η επικεφαλίδα και ο τίτλος ήταν ο συντονισμός του κυβερνητικού έργου, δεν ήταν τίποτα άλλο από το να διαμορφώνει και να φτιάχνει ή να δίνει σε ξένες εταιρείες προγράμματα υλοποίηση ουσιαστικά μέσω του Πρωθυπουργού των προτάσεων που κατέθετε η Τρόικα για την διαμόρφωση ενός διαφορετικού δημόσιου τομέα. Ουσιαστικά για την μείωση σε μεγάλο βαθμό και τη λειτουργία τους και του περιεχομένου τους και των υπαλλήλων. Αυτό λοιπόν εμείς θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε, να αποκτήσει τον ουσιαστικό του ρόλο και σε αυτό καλούμε τους βουλευτές και τα κόμματα που έχουν την επιθυμία ή την θέληση να συμβάλλουν στο συντονισμό για να πετύχει όσο το δυνατόν καλύτερα το κυβερνητικό έργο, ότι είναι ευπρόσδεκτοι και με προτάσεις και με συμμετοχές. Διότι, κυρίες και κύριοι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξεχνά τις προεκλογικές του δεσμεύσεις, οι οποίες ήταν και αυτοδυναμία να πάρουμε. Εμείς και το λαό θέλουμε να συμμετάσχει, να είναι μαζί μας, και τις πολιτικές δυνάμεις που έχουν τη διάθεση, τις καλούμε και τις θέλουμε να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Άρα, το πώς θα διαμορφωθεί αυτό το Υπουργείο και ποιες προτάσεις, εμείς που έχουμε την ευθύνη θα σκεφτούμε, θα προτείνουμε και θα σας ενημερώσουμε περιμένοντας και τις δικές σας προτάσεις. Τώρα, στη συγκεκριμένη μας συζήτηση. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, δεν φωτίστηκα δυστυχώς από πολλές παρεμβάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Δεν φωτίστηκα πραγματικά και δεν έχω να σημειώσω κάτι το οποίο θα συμβάλλει στο να είναι η προγραμματική πρόταση πιο ουσιαστική, να είναι η προγραμματική πρόταση πιο υλοποιήσιμη, να είναι η προγραμματική πρόταση πιο εφικτή. Δυστυχώς ακούστηκαν είτε αφορισμοί, είτε θέσεις οι οποίες δεν έχουν σχέση με το περιεχόμενο, και με αυτή την έννοια θα προσπαθήσω πολύ σύντομα στα 7 λεπτά που απομένουν να περιγράψω σε γραμμές οι οποίες είναι συνοπτικές τι επιδιώκουμε. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά υπάρχει μία διαφορετική πρόταση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε σήμερα
τους χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας οι οποίοι δεν έχουν φαγητό, δεν έχουν θέρμανση, δεν μπορούν να μετακινηθούν για να βρουν δουλειά. Υπάρχει μία πρόταση, ακούστηκε εδώ πέρα μέσα μία πρόταση το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση σήμερα, γιατί εμείς δεν πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι και για τον χρόνο και για τον πέρα χρόνο και για την τετραετία και για την οκταετία. Γιατί η προσπάθειά μας είναι μέσα από τις προτάσεις που καταθέτουμε, μέσα από την παραγωγική και οικολογική ανασυγκρότηση της χώρας, καθημερινά αυτός ο κόσμος να μειώνεται. Αλλά ώσπου να μειωθεί, ώσπου να εξαλειφθεί αυτή η κατάσταση, δεν πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα τα οποία θα τους δώσουν τη δυνατότητα να ζήσουν. Αν, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν απόψεις οι οποίες λένε ότι αυτό δεν είναι λύση και δεν προτείνουν άλλοι, κατά τη γνώμη μου πρέπει να βγουν καθαρά και να πούν ότι αυτό πρέπει να το πάρετε πίσω. Ιδάλλως εγώ, και απευθύνουμε και στους φίλους από το ποτάμι που ρώτησαν πού ζητάτε τη συμπαράταξη, σε αυτό το θέμα ζητάμε συμπαράταξη δυνάμεων οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Ταυτόχρονα, μέσα από το πρόγραμμά μας, το λεγόμενο Θεσσαλονίκης, που είναι κρίσιμο και ουσιαστικό, αναφερόμαστε και σε τρεις άλλες δράσεις που έχουν σχέση με τα κόκκινα δάνεια, με τα χρωστούμενα στη φορολογία και στα ταμεία, με την επανεκκίνηση της οικονομίας. Αυτά τα μέτρα έχουν μια εσωτερική συνοχή. Δεν είναι μόνο μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπικής κρίσης. Είναι και ταυτόχρονα μέτρα, όπως σας ανέλησαν και οι αρμόδιοι υπουργοί, είναι μέτρα τα οποία συμβάλλουν σε ένα βαθμό και στην επανεκκίνηση της οικονομίας. Γιατί όταν λέμε, παραδείγματος χάρη, ότι θα δοθεί η σύνταξη μέχρι 700 ευρώ, στις συντάξεις μέχρι 700 ευρώ, η 13η που θα δοθεί σαν δώρο Χριστουγέννων, που είναι περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ, αυτό θα μπει ολόκληρο και θα μπει ολόκληρο μέσα στην αγορά. Δηλαδή τα Χριστούγεννα και από αυτό θα υπάρχουν έσοδα πίσω στην εθνική οικονομία. Και οι άλλες οι δράσεις που λέμε έχουν και αυτές, εκτός από την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, έχουν και αντίκτυπο στην εθνική οικονομία. Άρα, ολοκληρώνοντας αυτό το τομέα, επαναλαμβάνω πάλι ότι ο συνδυασμός αυτών των δράσεων μπορεί ουσιαστικά να αντιμετωπίσει την κρίση και δευτερευόντως να συμβάλλει και στην επανεκκίνηση της οικονομίας. Είναι αυτό αρκετό? Όχι, δεν είναι αρκετό. Γι' αυτό εμείς προτείνουμε και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Έχουμε επιλέξει 6 τομείς οι οποίοι θεωρούμε ότι είναι προνομιακοί για την ελληνική οικονομία. 6 τομείς οι οποίοι είναι και τομείς εντάσεως εργασίας, δηλαδή τομείς όπου, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει μόνο μία ανάπτυξη η οποία δεν θα αυξάνει ή δεν θα έχει θέση εργασίας. Μας ενδιαφέρει κυρίως αυτό. Και μπορούμε πραγματικά στους 6 αυτούς τομείς, όπως γιατί αναφέρθηκα πολύ ότι δεν μιλάμε για την ανάπτυξη οικονομίας, για την παραγωγή η οποία πρέπει να προχωρήσει στην Ελλάδα, η οποία έχει ουσιαστικά απομειωθεί. Μιλάμε, παραδείγματος χάρη, για τον τουριστικό τομέα. Με στόχο ο τουριστικός τομέας να είναι άντε εδώ 22 εκατομμύρια, 24 μόνο, αλλά να προσπαθήσουμε μέσα από μία και ποιοτική ανάπτυξή του να έχουμε περισσότερες μέρες παραμονής των τουριστών, να έχουμε μεγαλύτερο διάστημα της τουριστικής περιόδου, να έχουμε σύνδεση
των παραγωγικών δυνατοτήτων που έχει η Ελλάδα με τον τουρισμό, ούτως ώστε να έχουμε ένα σύνολο θετικών επιπτώσεων μέσα από αυτό. Αν πάμε παραδείγματος χάρη στον πρώτο τομέα, τον αγροτοδιατροφικό, είμαστε υποχρεωμένοι πραγματικά να προχωρήσουμε άμεσα στην καταγραφή της δημόσιας, της εκκλησιαστικής, της δημοτικής, δημοτικής αγροτικής γης, ούτως ώστε μέσα από την κοινωνική οικονομία, μέσα από συνεταιριστικά σχήματα, παύλα κοινωνικά, να μπορέσουμε πραγματικά με τη βοήθεια και τη συμβολή του δημόσιου τομέα να μπορέσουμε να αναπτύξουμε σε μεγάλο βαθμό τον παραγωγικό τομέα, ούτως ώστε να πετύχουμε αυτό που λέμε από το ράφι στην... από την γη, από το χωράφι στο ράφι. Όπως παραδείγματος χάρη και το θέμα των κατασκευών, που και αυτό είναι εντάσεως εργασίας, δεν έχουμε τη λογική ότι πρέπει να αρχίζουν να χτίζονται πάλι πολυκατοικίες, διαμερίσματα. Υπάρχουν πολλά, αλλά έχουμε όμως την αντίληψη ότι πρέπει να προχωρήσουμε στα διατηρητέα, να καταγράψουμε τις αργούσες βιομηχανίες, να δούμε τα κτίρια τα οποία καταραίουν, γιατί έχουμε, όπως είπε και η αρμόδια υπουργός, έχουμε παραδείγματος χάρη να καλύψουμε 30.000 διαμερίσματα για τις ανάγκες των ανέργων. Όλα αυτά πρέπει να προχωρήσουν. Ολοκληρώνω, μια και έφτασε ο χρόνος, και θέλω να πω δύο κουβέντες σε σχέση με το επίδικο θέμα. Τρία πράγματα και τελειώνω. Ένα, δεν φύγαμε από τη λογική του δημόσιου, της μείωσης, της απομείωσης, της αποδιάθρωσης του δημόσιου χρέους. Το λέμε συνεχώς. Ποτέ δεν είπαμε ότι θα κάνουμε μονομερή ενέργεια. Είπαμε ότι θέλουμε την απομείωσή του, είπαμε μέσα από την αναδιάθρωσή του και την αποπληρωμή του με ρήτρα ανάπτυξης θα μπορούμε να πετύχουμε και τη δυνατότητα χρηματοδότησης της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Δεύτερον, δεν είπαμε ποτέ και δεν λέμε ούτε σήμερα, όπως είπε και ο Υπουργός Οικονομικών και οι άλλοι υπουργοί και ο πρόεδρος της κυβέρνησης χτες, δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχτούμε μνημόνια τα οποία μειώνουν τα εισοδήματα, είτε της πρόνοιας, είτε της σύνταξης, είτε του μισθού. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούμε μνημόνια και προγράμματα τα οποία ξεπουλάνε, όχι αξιοποιούν, όπως λέμε εμείς, ξεπουλάνε τη δημόσια περιουσία. Τρίτον, δεν μπορούμε να δεχτούμε σε καμία περίπτωση μνημόνια τα οποία όχι μόνο έτσι έχουν διαλύσει τις εργασικές σχέσεις, αλλά έχουμε στο στόχο μας να επαναφέρουμε τις εργασιακές σχέσεις τουλάχιστον εκεί που βρισκόταν πριν. Τελειώνω, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Αυτό που ψήφισε ο ελληνικός λαός είναι αυτό το πρόγραμμα το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρός του και τα στελέχη, τα μέλη της κυβέρνησης και οι βουλευτές σας έχουν εδώ δύο μέρες τώρα αναλύσει. Μην νομίζουμε ότι έχει ψηφιστεί από το λαό κάτι διαφορετικό. Το μνημόνιο στις 25 του μήνα έχει τελειώσει. Ξέρει ο ελληνικός λαός, ξέρουμε και εμείς, ότι σε αυτή τη ζωή τίποτα δεν χαρίζεται. Όλα κατακτιόνται μέσα από μαζικές κινητοποιήσεις, από συμμετοχή και από έναν λαό ο οποίος έχει συνέστηση και των ευθυνών του και των δυνατοτήτων του. Ευχαριστώ.